Με ανασκουμπωμένα τα μανίκια και χωρίς να σηκώσουν κεφάλι από τις μελέτες ακόμα και την περίοδο της καραντίνας, τα στελέχη της ΔΕΙΑΡ προετοιμάζουν φακέλους έργων ώστε να μην χάσουν τη χρυσή ευκαιρία των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, του ΕΣΠΑ της νέας περίοδου και του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος των πολιτών του Ρεθύμνου. Θεωρώ ότι ζούμε ένα πραγματικό όνειρο, δηλαδή η ΔΕΙΑΡ δεν έχει ξανακάνει τόσα πολλά έργα για να έχουμε νερό στα σπίτια μας και τα λίμματα να πέφτουν στη θάλασσα. Η μεγάλη λίστα των έργων ίδρυυσης και αποχέτευσης ύψους πάνω από 62 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει έργα που ήδη εκτελούνται, όπως το έργο πιλότος της αναβάθμισης και επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού, κάποια άλλα που πρόκειται να συμβασιοποιηθούν άμεσα και κάποια που αναμένεται η ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Ο προγραμματισμός που αφορά τους οικισμούς και την ανάπτυξη υποδομών στους οικισμούς, που έχουμε την μεγάλη υστέρηση στην ποιότητα των υποδομών μας, στοχεύουμε να την καλύψουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τη νέα προγραμματική περίοδο, από το νέο ΕΣΠΑ, θέλουμε να επιλύσουμε οριστικά και οριζόντια με μία παρέμβαση μεγάλη που έχουμε σχεδιάσει για την πόλη του Ρεθύμνου και την ευρύτερη περιοχή της. Την ίδια ώρα, οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης εξακολουθούν να δίνουν μάχη επιβίωσης λόγω ενεργειακής κρίσης, με τον πρόεδρο της ΕΔΕΙΑ και δήμαρχο Ρεθύμνου να χαρακτηρίζει τη ΔΕΙΑΡ ως μια παραγωγική κυψέλη με υποστελέχωση στην καθημερινότητα, όχι όμως και στον προγραμματισμό, όπως είπε. Αυτές οι επιχειρήσεις που ξεκινήσαν το 1980 με ένα σοφό νόμο της κυβέρνησης Γεωργίου Ράλη οφείλουν να πάρουν νέα πνοή. Και δεν είναι μόνο το έντονο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, είναι έντονο και το αναπτυξιακό αποτύπωμα της επιχείρησης. Το ότι στο Ρέθυμνο αυξάνουμε τις γαλάζιες σημαίες, κάποια ΔΕΙΑΡ κάνει αυτή τη δουλειά. Σχολιάζοντας ο Γιώργος Μαρινάκης στο ενδεχόμενο αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΙΑΡ το επόμενο διάστημα, εστίασε στον αναγκαίο εξορθολογισμό που θα γίνει προσεχώς. Άλλο είναι η αύξηση των τιμολογίων και άλλος ο εξορθολογισμός των τιμολογίων, γιατί υπάρχουν πλέον αδικίες. Δεν μπορεί η Γριούλα στο μακρύ στενό να πληρώνει 300% ακριβότερο τιμολόγιο από κάποιες βίλες εδώ χώρας. Και η ΔΕΙΑΡ δεν θέλει να κάνει αυξήσεις. Θα κάνει τους αναγκαίους εξορθολογισμούς όταν θα έχει όμως μια συνολική εικόνα τι βοήθεια παίρνει από το κράτος, τι είναι το συσσωρευμένο χρέος που πρέπει να ρυθμίσει και να κάνει λογαριασμούς. Πάντως, από πέρυσι το καλοκαίρι έως και σήμερα, τα χρέη της ΔΕΙΑΡ προς τη ΔΕΗ ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ.